υποψήφια δημοτική σύμβουλο με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη, Ηράκλειο 375, την κυρία Ελένη Κόκορη. Κυρία Κόκορη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά και ως μέλος της ιατρικής κοινότητας, αλλά και στα αυτοδιοικητικά, και αποφασίσατε και αυτή τη φορά να είστε υποψήφια με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη, προκειμένου να πετύχετε τι? Να συνεχίσουμε το έργο που αφήσαμε το 2014. Το έργο αυτό έχει σχέση με την δημιουργία νέων κοινωνικών δομών, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα σαν Ελένη Κόκορη που ασχολήθηκα με αυτά τα θέματα, την δημιουργία νέων κοινωνικών δομών που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ο Δήμος Ηρακλείου. Επίσης τώρα να υποστηρίξω όλο το έργο του κυρίου Κουράκη, ένα έργο σημαντικό που θα μείνει στις μνήμες του Ηρακλείου για τα χρόνια αυτά που υπήρξε δήμαρχος στο Ηράκλειο και που ελπίζουμε και ότι θα συνεχιστεί την επόμενη τετραετία εφόσον οι συμπολίτες μας εμπιστευτούν πάλι. Πιστεύετε ότι τα τελευταία 5 χρόνια ήταν 5 χαμένα χρόνια για το Δήμο Ηρακλείου? Κοιτάξτε, χαμένα εντελώς όχι, αλλά σίγουρα γίνανε λιγότερα πράγματα από όσα θα μπορούσαν να γίνουν. Σε μια σειρά βέβαια θεμάτων που αποτελούσαν και τη βάση της καμπάνιας της δύναμης πολιτών, η παράταξη του Βασίλη Λαμπρινού έπεσε έξω. Σε αρκετά. Οι προσδοκίες δηλαδή ήταν διαφορετικές πράγματι. Και από την παράταξη αλλά και από τις άλλες παρατάξεις, δηλαδή της αντιπολίτευσης όπου και εγώ ήμουνα, είχα άλλες προσδοκίες πράγματι, δεν επαληθεύτηκαν. Κυρία Κόκορη, μιλάτε φαντάζομαι και έρχεστε καθημερινά σε επαφή με δημότες, με πολίτες. Ο νούμερο ένα προβληματισμός των δημοτών του Ηρακλείου ποιος είναι, τι τους απασχολεί περισσότερο, πού ζητούν λύσεις? Κοιτάξτε, τους απασχολεί η θέση εργασίας για τους νέους ανθρώπους που είναι σε ηλικίες που πρέπει να εργαστούν. Έχουν σίγουρα μειωθεί κατά πολύ οι θέσεις εργασίας και είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο που έρχεται σε επαφή μαζί μου καθημερινά. Αυτό επίσης, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αλλά επειδή όλα ξεκινούν από τις οικονομικές ανάγκες, γι' αυτό το βάζω πρώτο. Σίγουρα υπάρχουν θέματα παιδείας, υπάρχουν θέματα κοινωνικά που αφορούν τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους, την οικογένεια γενικότερα. Αυτά υπάρχουν. Αλλά το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι χαθήκανε πάρα πολλές θέσεις εργασίας, διότι όπως ξέρετε όλοι, τα έργα μειωθήκανε κάτω πολύ αυτό είχε σαν συνέπεια να μειωθούν πολλές θέσεις εργασίας ανθρώπων που ασχολούνται με οικοδομή κυρίως, αλλά και με άλλα πράγματα. Μάλιστα, η πρώτη προτεραιότητα, η προτεραιότητα του Γιάννη Κουράκη σε περίπτωση που εκλεγεί, αλλά και εσάς της ίδιας, την επομένη των εκλογών, ποια πρέπει να είναι η πρώτη παρέμβαση? Η πρώτη παρέμβαση, κατά τη γνώμη μου, είναι να προσπαθήσει να φέρει χρήματα στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνει. Ο Γιάννης Κουράκης έχει τη δυνατότητα να το κάνει, χρησιμοποιώντας όλους τους θεσμικές ιδιότητες που του δίνει ο νόμος σαν δήμαρχο. Σίγουρα όμως οι δημότες ζητούν παρεμβάσεις στην οδοποιία, στο κυκλοφοριακό, στην καθημερινότητά ακριβώς τους, να φέρουμε χρήματα, αλλά τα χρήματα πρέπει να αξιοποιηθούν και κάπου. Βέβαια, πάντα η αξιοποίηση των χρημάτων είναι επίσης ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο του δήμαρχου.
Και κατάλαβα και από την εισαγωγή σας και από τον πρόλογό σας ότι δίνετε βάση στις κοινωνικές δομές προκειμένου αδύναμες κοινωνικά ομάδες να νιώσουν δίπλα τους και να νιώσουν ότι έχουν σύμμαχο που δεν είναι άλλος από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Μάλιστα.